πιστεύω ότι μάλλον με περίμενε. Δεν έχω προσωπικά με κανένα. Πριν καλά-καλά προλάβει να βγει από το αυτοκίνητό του και να πατήσει το πόδι του στο πάρκινγκ του Βενιζέλιου νοσοκομείου, ο γνωστός γιατρός και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γρηγόρης Πασπάτης, δέχεται επίθεση από δύο αγνώστους. Πάρκαρα στη συγκεκριμένη θέση που παρκάρω σχεδόν κάθε μέρα 10 χρόνια στο νοσοκομείο και βγαίνοντας έξω από το αυτοκίνητό μου για να έρθω στο τμήμα, δέχτηκε επίθεση εκείνο το σημείο από δύο άτομα τα οποία επέβαιναν σε μηχανάκι. Ο ένας έμεινε πάνω στο μηχανάκι, ο δεύτερος με χτύπησε με ναλωστό, μου έκανε 5-6 χτυπήματα και μετά έφυγαν. Έχοντας υποστεί σοκ, δεν μπορεί να αντιδράσει. Οι φωνές μιας νοσηλεύτριας που μόλις έχει ολοκληρώσει τη βάρδια της και βρίσκεται κοντά στο σημείο, πιθανότατα τρομάζει τους δράστες που απομακρύνονται με τη μοτοσικλέτα, δίχως να έχουν αποκαλύψει κάποια από τα χαρακτηριστικά τους, αφού καθ' όλη τη διάρκεια της επίθεσης φορούν και κράνη και κουκούλες. Πιστεύω ότι μάλλον με περίμενε. Ήταν μια συνάδελφος νοσηλεύτρια από μακριά και έβλεπε το συμβάν και πιθανά να φοβήθηκαν. Ενώ κρατούσα την τσάντα μου, δεν μου την πήραν την τσάντα μου. Δεν ξέρω αν είχαν τη διάθεση και φοβηθήκαν ή αν δεν είχαν τη διάθεση. Η υγεία του Γρηγόρη Πασπάτη, που υπευλήθη κανονικά σε εξετάσεις και ακτινογραφίες, ευτυχώς δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο, ενώ ο ίδιος επέλεξε να κάνει στη συνέχεια της ημέρας κανονικά τα ιατρικά ραντεβού του στο νοσοκομείο, αδυνατώντας πάντως να εκτιμήσει από ποιους και για ποιο λόγο προήλθε αυτή η επίθεση. Δεν έχω προσωπικά με κανένα, δεν έχω κάποια ιατρικά ατυχήματα που να πω ότι μπορεί να, ή τουλάχιστον που να έχουν εξοργήσει κόσμο. Πραγματικά μου ήταν λίγο απρόβλεπτο. Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου σαν διοίκηση του νοσοκομείου για το γεγονός, το οποίο σαφώς είναι κατακριτέο. Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά. Ούτε το σενάριο όμως των πολιτικών διαφορών φάνηκε να έχει ισχύ, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την εκτίμηση του γνωστού γιατρού, Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Η πολιτική μου θέση είναι δεδομένη. Την ξέρει όλος ο κόσμος χρόνια τώρα. Αλλά το θεωρώ πολύ φτηνό. Ξεφεύγει από την κάθε νοσηρή φαντασία αυτό το πράγμα. Οι δράστες πάντως, που φάνηκε ότι είχαν στήσει ενέδρα στον Γρηγόρη Πασπάτη, πιθανότατα δεν είχαν στόχο τη ληστεία. Ήταν 7 και 5 το πρωί. Οι δράστες οπωσδήποτε είχαν ένα θράσος, γιατί εκείνη την ώρα μπαίνει πάρα πολλοί κόσμος στο νοσοκομείο. Και σκέφτομαι ότι όταν αυτά γίνονται 7 και 5 το πρωί, τι θα γίνεται το βράδυ 10-11 ώρα που φεύγουμε από το νοσοκομείο. Αυτό τώρα ήταν ένα ιδιαίτερο γεγονός, το οποίο φαίνεται να είναι στημένο. Σαφέστατα, αλλά περισσότερα θα μπορούμε να πούμε με το τέλος της προανάκρισης. Να μην ανησυχεί ο κόσμος, όχι. Εγώ ξέρω ότι ο κόσμος αγαπά το νοσοκομείο και το Βενιζέλιο και το Πανεπιστημιακό και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Την επίθεση στο Γρηγόρη Πασπάτη καταδίκασε και η Ένωση Εργαζομένων του Νοσοκομείου.